Focus 103,6. Καλημέρα κύριε Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε? Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται στη χώρα γενικώς και με τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κατά άλλο παρά ασχολούνται με τη χώρα, ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά μας, με τα... και με θέματα τα οποία νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε προεκλογικά. Αγαπητέ κύριε Πεταλούδη, δεν θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία στις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Πασόκ και Γιώργου Παπανδρέου και Κηδισό. Δεν θα ήταν μια καλή, δεν είναι μια καλή συγκυρία για να τα βρείτε, γιατί βλέπουμε ότι δεν τα βρίσκεται τελικά? Εντάξει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ανασυνταχθεί η λεγόμενη κεντροαριστερά. Αυτό όμως έχει πολύ μεγάλη βάρη, έχει πολύ μεγάλο βάρος, το οποίο καλούνται να σηκώσουν όλοι. Και επειδή όταν δεν τα βρίσκουν κάποια κόμματα μεταξύ τους, οι πολιτικές δυνάμεις αρχίζει και πετάει ο ένας στον παλάτι στον άλλον, θα ήταν άκουμψο να πω πολλές λεπτομέρειες. Εκείνο όμως το οποίο έχω να πω είναι ότι πρώτον δεν μιλάμε για το να τα βρουν δύο κόμματα μεταξύ τους απλώς, στην προκειμένη περίπτωση. Μιλάμε για, τουλάχιστον ο Παπανδρέου και όλοι μας αυτό εννοούμε, μιλάμε για ένα προσκλητήριο που έγινε σε όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και βέβαια οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τίθεται είναι προϋποθέσεις σεβασμού του άλλου. Το να ζητάς να διαλυθεί για παράδειγμα το κίνημα και να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας ο πρόεδρος του κινήματος, τουλάχιστον αυτά, όταν πας με άλλες πολιτικές δυνάμεις με τελείως διαφορετικούς πόρους, νομίζω ότι είναι εκ των προτέρων μια υπονόμευση που γίνεται από τα αποδυτήρια, και κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν. Τι θα κάνει το Κηδισό? Κοιτάξτε, εμείς βρισκόμαστε σε εκλογική ετοιμότητα εδώ και 2 εβδομάδες τουλάχιστον. Αύριο έχουμε τη συνδιάσκεψή μας, όπου θα αποφασιστεί η στρατηγική του κινήματος εν ώψη των εκλογών που μας έρχονται, με την πιο δημοκρατική διαδικασία και με τις προτάσεις και συνήθειες οι οποίες θα ακουστούν. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά δεν το 3% φαντάζει πολύ μακρινός στόχος, δεν είναι ένας λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να βάλετε νερό στο κρασί σας αν θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθεια συσπήρωσης της κέντρο-αριστεράς? Κοιτάξτε, υποχωρήσεις και συμβασμούς εννοείται ότι πρέπει να κάνεις όταν θέλεις να συμπράξεις με δυνάμεις και με προσωπικότητες και με κόμματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Την προϋπόθεση όμως που σου τίθεται και με τρόπο ο οποίος κάθε άλλο παρά σοβαρός είναι όταν σου τιθέτουν τα στελέχη του άλλου κόμματος, τα οποία βγαίνουν και υπονομεύουν δημοσίως την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή, την προϋπόθεση να διαλύσει το κόμμα σου, όταν βέβαια κάτι τέτοιο αντίστοιχο δεν ζήτηκε από τη Δημάρ, για παράδειγμα, ή όταν υπάρχουν άλλα κόμματα μέσα τα οποία ακόμη δεν έχουν διαλυθεί, τότε νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει κάθε όριο. Εάν θέλαμε, κύριε Βενιέρη, να διαλυθούμε και να πάμε κάποια στελέχη απλώς για να εκλεγούμε μέσα από μια διαδικασία, αυτό θα το κάναμε με πολύ μεγάλη ευκολία, αν το πιστεύαμε. Δεν το πιστεύουμε, δεν μας αφορά αυτό. Μας αφορά το να υπάρξει μια απάντηση στην δεξιά και αριστερή συντήρηση, η οποία να είναι σοβαρή και η οποία βέβαια να έχει και το, να έχει και το αντίκρισμα για τη θέση που θα πρέπει να πάρουμε μετά τις εκλογές, απέναντι σε συνεργασίες, και να τιμήσουμε αυτό που λέμε εμείς κεντροαριστερά και δημοκρατικό σοσιαλισμό, νομίζω ότι τότε κάποια όρια ξεπερνιόνται. Κύριε Πεταλουδή, μιλήσατε για την ανασύνταξη της κεντροαριστεράς. Αυτό ελπίζετε ότι θα συμβεί με την προβολή προσώπων και όχι πολιτικών προτάσεων? Γιατί από τις πολιτικές προτάσεις δεν θυμάμαι να τις έχετε μπροστά στο κίνημα.
Κάθε άλλο. Εμείς πού είναι. Αυτό, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου για να μου πείτε. Ναι, γιατί ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία, δεν έχει συνδεθεί ούτε με τον Καλλικράτη, ούτε με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ούτε με τους οικονομικούς εισαγγελείς, την Διάβγεια, τον ΕΟΠΗ, το νόμο Διαμαντοπούλου. Ενώ όλοι τον έχουμε συνδυάσει με το λεφτά, υπάρχουν. Επικοινωνιακά. Ναι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Εννοείται επικοινωνιακά δεν είναι μπροστά. Βεβαίως. Αυτό είναι, βεβαίως. Συμφωνώ. Σε αυτό, κοιτάξτε, υπάρχουν στερεότυπα, τα οποία δυστυχώς έχουν κυριαρχήσει και έχει συνδεθεί το όνομα του Παπανδρέου, μας έφερε το μνημό. Δηλαδή, εδώ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε αυτή την τεράστια κολοτούμπα, μεγαλύτερη από που θα μπορούσε να υπάρχει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ακόμη και από τον κύριο Σαμαρά μεγαλύτερη θα μπορούσα να πω, είπε ότι φταίει ο Παπανδρέου που έφερε το μνημόνιο. Έχουν κυριαρχήσει στερεότυπα, τα οποία κυριαρχούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, και τα οποία μας, ουσιαστικά μας απαγορεύουν να προβάλλουμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, όχι για να δικαιωθούμε για το παρελθόν, αλλά που δείχνουν ακριβώς τις θέσεις μας και ότι εμείς δουλεύουμε με ένα πλαίσιο αρχών. Έτσι κι αλλιώς και σε αυτήν εδώ την ιστορία με την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς, εμείς πηγαίνουμε με πλαίσια αρχών. Υπάρχει όμως, εντάξτε, δεν μου αρέσει η νομοσιολογία, δεν μ' αρέσει να ρίχνω τις ευθύνες αλλού. Υπάρχει όμως ένα σύστημα το οποίο κάθε άλλο παρά προβάλλει την αλήθεια σε όλα τα επίπεδα όταν ακούει το όνομα Γιώργος Παπανδρέου. Ξέρετε κάτι, κύριε Πενταλωτή, επειδή τα έχουμε πει κατά καιρούς, εγώ και χωρίς να έχουμε ιδιαίτερη προσωπική σχέση, γνωριζόμαστε λόγω επαγγέλματός μου χρόνια τώρα. Έχω ρισκάρει με μεγάλο κόστος και προσωπικό και το ξέρετε πολύ καλά. Το λέω για ακόμη μια φορά. Ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι αυτός ο οποίος δικαιώθηκε την δεκαετία του 10 είναι ο Γιώργος Πανδρέου. Θέλουν, δεν θέλουν. Δηλαδή αυτός ο δρόμος που άνοιξε με όποια λάθη ο Γιώργος Πανδρέου ακολουθήθηκε από τον Σαμαρά μετά τη στροφή που έκανε από τα Ζάπια και εδώ ακολουθείται απαρεγκλήτως και σε υπερθετικό βαθμό και από τον Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι είναι μια ανάγκη να γίνουν όλα αυτά πράγματα. Αυτά όμως θα κάνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Σήμερα θα πρέπει σε κάποιον βαθμό και ο δικός σας χώρος αφού είναι υπαρκτός να συνδράμει στις όποιες διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι δεν το κάνετε. Το κάνουμε και με τον καλύτερο τρόπο. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν μπορούμε να απαλείψουμε εκείνο το κομμάτι του δημοκρατικού σοσιαλισμού το οποίο έχει και σχέδιο και μιλάει για τις μεταρρυθμίσεις και δίνει και την προοπτική. Ο Γιώργος Παπανδρέου, και το λέω αυτό, γιατί δεν μπορεί να μας δει κανείς να διαλυθούμε, επειδή θέλει να δεκόλυνει κάποιους άλλους. Να το πω αλλιώς, να το πω διαφορετικά, κύριε Πενταλωτή. Νιώθει την ανάγκη ο Γιώργος Πενταλωτής ή και ο κύριος Πανδρέου, αν μπορείτε να τον ερμηνεύσετε, κάποια στιγμή στον δημόσιο διάλογο να υποθεί ότι εκείνο που επέλεξε να γίνει ο Γιώργος Πανδρέου ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλο το πολιτικό σύστημα φορτώνει ό,τι συμβαίνει εδώ και 5 χρόνια στην επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να μπούμε στη διαδικασία του σχηματισμού αυτής της τριμερούς, η οποία της Τρόικας, όπως ιστορικά έχει καταγραφεί, για να πάρουμε τα χρήματα. Όλοι θεωρούν ότι φταίει ο Παπανδρέου για αυτό. Αυτό που θέλει ο Παπανδρέου ή και κατ' επέκταση ο χώρος είναι κάποια στιγμή σοβαρά να πούμε μήπως δεν γινόταν διαφορετικά. Αυτό θέλετε. Όχι. Εμάς μας ενδιαφέρει το πώς φτάσαμε εδώ πέρα και μας ενδιαφέρει κυρίως στο να μην ξαναφτάσουμε, να περάσουμε την κρίση και να μην ξαναφτάσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο σοβαρότητας, ένα σχέδιο πολιτικών μεταρρυθμίσεων και μεγάλων αλλαγών που πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βάζουμε στις όποιες συζητήσεις. Γι' αυτό στην αρχή είπα ότι έχουμε εκλογές, αλλά δεν μιλάμε για σχέδια και πολιτικές και μιλάμε για δευτερεύοντα θέματα. Εμείς δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτή την προτεραιότητα που έχουμε προκειμένου να διευκολύνουμε κάποιους. Θα επιμείνουμε και θα εμείνουμε στο να υπάρξει ένα τέτοιο σχέδιο για τη χώρα και να υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που θα κληθούν να το υλοποιήσουν ακόμη και ως αντιπολίτευση. Δεν θα αυτοκαταργηθούμε καταργώντας και τις απόψεις μας για το
πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, αλλά κυρίως για το πώς θα ξεφύγουμε από εδώ. Καμιά φορά η κάλπη, κύριε Πεταλωτή, ο κόσμος δηλαδή αποφασίζει μέσω των αποτελεσμάτων που δίνει. Ας πούμε, τον Ιανουάριο το κίνημα πήρε 2,5%. Δεν το προτίμησε ο κόσμος, δεν το έβαλε στο κοινοβούλιο. Εάν και το Σεπτέμβριο του 2015 δεν δώσει ο κόσμος το διαβατήριο για το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει και το χρονοντούλα που, ας πούμε. Δεν υπάρχει και ο συμβιβασμός με μια σκληρή πραγματικότητα. Ο κόσμος δεν πιστεύει και μάλιστα μιλάμε για τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό, από την ιστορική οικογένεια των Παπανδρέου. Δηλαδή δεν είναι και κάποιος ο οποίος δεν έχει προβολή. Αν να κάνει, συγγνώμη που το λέω έτσι, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα βρεθούν 5 κανάλια εκείνη την ώρα εκεί. Μόνο που τελικά η προβολή θα είναι αρνητική σε τελική ανάλυση. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αυτό το ερώτημα. Εμάς μας ενδιαφέρει το να περιφρουρήσουμε και το τι έγινε και το τι μπορούμε να κάνουμε και τη συμβολή που μπορεί να έχει ο Γιώργος Παπανδρέου ως ένας παίκτης σε παγκόσμιο στερέωμα. Αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως πολύ προσωπολατρικό, αλλά δεν είναι μια πραγματικότητα και όσοι ξέρουμε τις δυνατότητες του Παπανδρέου, νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε. Από εκεί πέρα, το τι γίνεται σε εκλογικό επίπεδο σε μια χώρα η οποία βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο αναβρασμό και οι εκλογικές της αναζητήσεις έχουν και μια ιδιαιτερότητα, γιατί δεν βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνηθισμένων προεκλογικών και εκλογικών δραστηριοτήτων, είναι ένα ζήτημα που θα αποφασιστεί και από το κίνημα, κυρίως από τα μέλη του κινήματος, και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτές διαδικασίες και οργανωτικές δομές, έτσι ώστε να έχουμε και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Κύριε Πεταλωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Πεταλωτή. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.